Στον καθαρισμό του Δασιλείου της Παναγούδας στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής Καβάλας προχώρησε το προηγούμενο διάστημα η εταιρεία PFIC στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εδώ πραγματικά με μεγάλη αγάπη και με πολύ καλή συνεργασία, γιατί να μην κρυβόμαστε, αν δεν έπεφτε το τηλέφωνο του κυρίου Γιαννίκου να πει «Ανέστη, σ' ακούω, έχεις πρόβλημα με εργαζόμενους, μπορώ να σου δίνω κάθε Σαββατοκύριακο κάποιος εργαζόμενος, δείξε πού να πάμε να κάνουμε τι». Εκεί αυτό το τηλέφωνο γνωριζόμαστε, μας έφερε πιο κοντά και με την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε της PFIC και του κυρίου Γιαννίκου, κατορθώσαμε και ήρθαμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα σήμερα, ώστε να χαιρόμαστε αυτό το πολύ ωραίο χώρο που έχουμε και να το παραδώσουμε στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους τους καβαλιώτες. Εάν δεν ήταν ο κύριος Γιαννίκος και PFIC, εγώ θα το λέω συνέχεια, δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας, θέλαμε κάτι να κάνουμε για την κοινωνία της Καβάλας. Έτσι μίλησα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσουρουκίδη, αν μπορούμε να μας υποδείξει κάτι το οποίο θα χρειάζεται η Καβάλα και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνει. Έτσι μας υπόδειξε αυτό το πάρκο. Εγώ ήρθαμε, το είδαμε, εγώ ενθουσιάστηκα με αυτό το χώρο. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο άλσος στην καρδιά της Καβάλας και αποφασίσαμε να το καθαρίσουμε και να το συντηρήσουμε. Πράγματι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, ήταν γεμάτο σκουπίδια, χόρτα και κλαδιά. Βάλαμε συνεργείο 10 ατόμων για τουλάχιστον 2 μήνες και το φέραμε στο αποτέλεσμα που βλέπετε σήμερα. Για τη συντήρηση χρησιμοποιήσαμε εξειδικευμένους τεχνικούς του εργοστασίου, κυρίως ξυλουργούς. Αγοράσαμε τα ξύλα για να επισκευάσουμε τις ξύλινες κατασκευές και απασχολήσαμε κόσμο για περίπου 2 μήνες. Ειδικούς τεχνικούς για τη συντήρηση του χώρου εδώ πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία της Βούφουλου, την PFIC και ιδιαίτερα το διευθυντή της, τον κύριο Γιαννίκο, ο οποίος κινητοποίησε προσωπικό της εταιρείας που είπαμε, αυτό που λέμε εμείς Βούφουλου τέλος πάντων, απλά, και τους 2 τελευταίους μήνες το προσωπικό αυτό κάθε Σαββατοκύριακο δούλευε στο δασάκι της Παναγίας με μηχανήματα και με τα χέρια τους, μόνοι τους ή σε συνεργασία με το Δήμο, μόνοι τους ή σε συνεργασία με το Σύλλογο της περιοχής, της Αγίας Παρασκευής, όπου κάναν μια εξαιρετική δουλειά, εκτός από το γεγονός ότι καθαρίσαν το δασάκι των 500 και δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γύρω στα 150 στρέμματα, τακτοποίησαν όλα τα περίπτερα τα οποία κατεστραμμένα ήταν έτοιμα, ερυπωμένα και έτοιμα να καταρρεύσουν και επιπλέον πήραν υλικά και φτιάξαν όλους τους φράχτες γύρω-γύρω. Υπενθυμίζω ότι ο Δήμος Καβάλας έχει έναν φύλακα εκεί και αυτό βοηθάει στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Βέβαια θα πω ότι η Βούφουλου δεν είναι η πρώτη φορά που βοηθάει την κοινωνία. Βρίσκεται στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής στην περιοχή της Καρβάλης, σε ό,τι χρειαστεί εκεί ο Δήμος, είτε αφορά τα αγροτικά θέματα, είτε αφορά θέματα χόρτων. Και είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο καθαρισμός από το δασάκι της Παναγίας, συνέπεσε με σημερινές αυτές τις άσχημες ειδήσεις από την Αττική με τις πυρκαγιές. Φυσικά είμαι σίγουρη ότι η εταιρεία αυτή δεν θα σταθεί μόνον σε αυτό το δείγμα συνεργασίας. Είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβει τον καημό μας σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα που υπάρχει πάνω από το εργοστάσιο της Βούφουλου κατά καιρούς, και όπως μας έχει υποσχεθεί θα αλλάξει τα πλυντήρια και τα φίλτρα της και θα είναι προσεκτική σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό των κατοίκων της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε άλλες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Έχουμε βοηθήσει και τη δημοτική κοινότητα Νέας Καρβάλης. Εκεί έχουμε καθαρίσει την παραλία. Επίσης συντηρήσαμε το αδρευτικό δίκτυο. Και όπου χρειάζεται η τοπική μας, χρειάζεται και η τοπική κοινωνία, δίνουμε το παρόν. Εμείς σαν σύλλογος εδώ και χρόνια έχουμε αναλάβει την πυροφύλαξη στο δασάκι και τον καθαρισμό. Πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να πούμε ένα μπράβο και συγχαρητήρια στον κύριο Γιαννίκο Αλέξανδρο και στην εταιρεία DPFIC και τους εργαζόμενους για αυτή την αξιέπαινη πράξη. Έχουν πραγματοποιήσει ένα γενικό καθαρισμό στο δασάκι και έχουν αντικαταστήσει όλες τις φθορές από τους βανδαλισμούς και από τις ζημίες που έχουν κάνει διάφοροι. Αυτό δείχνει προς την κοινωνία και στο περιβάλλον την ευαισθησία της εταιρείας και μπράβο τους. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία και τον πρόεδρο και τον αντιδήμαρχο που βοηθήσαν στο να διαμορφώσουμε αυτό το χώρο, να είναι επισκέψιμος από τους καβαλιώτες και να το χαρούν όπως νομίζουν καλύτερα.